Πάμε τώρα στο Γιώργο Σόμπολο να δούμε τι συνέβη στα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Πήγανε οι άνθρωποι από το ΤΑΙΠΕΔ για να πάρουν κάποια στοιχεία για τα αεροδρόμια και δέχτηκαν την επίθεση των εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Γιώργο. Ακριβώς έτσι είναι πόπι τα πράγματα. Βλέπετε εδώ πέρα τους εργαζομένους της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Κάνουν κατάληψη στο χώρο εδώ τις εγκαταστάσεις. Γιατί νωρίτερα ήρθαν άνθρωποι του ΤΑΙΠΕΔ και απέτησαν εν ολίγης να πάρουν οικονομικά έγγραφα και άλλα στοιχεία από την Υπηρεσία εδώ Πολιτικής Αεροπορίας. Δίπλα μου είναι ο κ. Αλεβιζόπλος, ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Για πείτε μας, τι είναι εδώ πέρα. Ήρθαν έτσι κάπως ευθυντικά οι άνθρωποι αυτοί? Κοιτάξτε, καταρχήν το θεωρούμε απαράδεκτο το ΤΑΙΠΕΔ να εισχωρεί και να μπαίνει στο λογιστήριο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και να ζητά απόρριτα τα χαρτιά των συμβάσεων με τους ιδιώτες που έχουμε στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και να ελέξουν μια κατάσταση η οποία αφορά το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και τους ιδιώτες, και δεν αφορά το ΤΑΙΠΕΔ, ένα ταμείο το οποίο έχει την ασυλία να παρανομεί και να κάνει οικονομικά εγκλήματα στη χώρα μας. Ζητήσαμε λοιπόν να φύγουν οι εκπρόσωποι του ΤΑΙΠΕΔ και να έρθουν με εισαγγελική παραγγελία και με ΜΑΤ να μπουν και να ελέγχουν την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Είμαστε κράτος, εκπροσωπούμε το συμφέρον του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα του δημοσίου, κάτι το οποίο, αν θέλετε, δεν το κάνει το ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ εξυπηρετεί, είναι ιδιωτικού δικαίου, εξυπηρετεί τα συμφέροντα των δανειστών και ιδιαίτερα των ιδιωτών οι οποίοι θέλουν να πάρουν τσάμπα μισοτιμής και δωρεάν, αν θέλετε, τα αεροδρόμια της χώρας μας. Είχαν κάποιο έγγραφο μαζί τους που να πούνε κάποια εντολή από κάποιον υπουργό ενδεχομένως, κάτι? Κοιτάξτε, ενώ τους ζητήσαμε ευγενικά να φύγει, προκλητικά ήρθε ο διοικητής της υπηρεσίας μαζί με τον Γενικό Διευθυντή και φυσικά απαγορεύσαμε και στον διοικητή της ΕΠΑ και στον Γενικό Διευθυντή και στους εκπροσώπους του ΤΑΙΠΕΔ. Ήταν προκλητικότατος, μπορώ να σας πω. Ήθελε όξυνση, του είπα να φύγει και να μην ξαναπατήσει το πόδι του. Εμείς προειδοποιούμε και την κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ. Οτιδήποτε δημόσιο έγγραφο θα δίνεται με εισαγγελική παραγγελία. Θα προασπίσουμε το δικαίωμα του δημοσίου. Θέλω απλώς, κύριε Αλεβιζόπουλο, να σας ρωτήσω κι εγώ. Γιατί δράσατε με αυτόν τον τρόπο από τη στιγμή που δεν μιλάμε για ιδιώτες που έρχονται να κάνουν έλεγχο σε μια υπηρεσία? Συγγνώμη, δεν σας ακούω. Μιλάμε για την ίδια την πολιτεία. Για έναν φορέα, έναν οργανισμό της πολιτείας, ο οποίος κάνει επίσημους ελέγχους μετά από αποφάσεις που η Βουλή έχει πάρει. Κάνετε μεγάλο λάθος. Το ΤΑΙΠΕΔ δεν είναι δημόσια υπηρεσία. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι μια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου, η οποία ελέγχεται από τους δανειστές. Δεν έχει καμία σχέση με το ελληνικό δημόσιο. Θα πρέπει να σας πω, εμείς που λειτουργούμε ως δημόσια λειτουργία, έχουμε τον ποινικό κώδικα στο κεφάλι μας, όπως όλη η κρατική λειτουργή, κάτι το οποίο δεν το έχει ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ και η παρέα του. Έχουν εγκληματική ασυλία, οικονομική εγκληματική ασυλία, εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού δημοσίου. Θεωρούμε λοιπόν ότι η εισαγγελία θα πρέπει να παρεμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις και να φέρνει εισαγγελική άδεια. Και μάλιστα εμείς ακόμα και στη εισαγγελική άδεια θα πρέπει να αιτιολογούν, γιατί θέλουν να ελέγξουν δημόσιες συμβάσεις ιδιωτών με το κράτος. Το τι υπάρχει σήμερα, δώσαν τις προσφορές τους. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γνωρίζετε, δεν έχει τελειώσει όλη η ιστορία. Έχουμε ένομο συμφέρον ως εργαζόμενοι, αλλά ως και ως τοπική κοινωνία σε όλη την Ελλάδα. Προσφύγαμε λοιπόν στο Συμβούλιο Επικρατείας, οδηγήθηκε η διαδικασία, πιστεύω μέχρι το Μάρτιο, στην ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας να κρυθεί αν είναι νόμιμη όλη η διαδικασία ή όχι. Κύριε Λεβιζόπουλε, θα μου πείτε λίγο, υπάρχει διαδικασία, παρακαλώ, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Πρακτικά τι έχει γίνει? Δηλαδή ήρθαν το πρωί εκεί οι υπάλληλοι από το ΤΑΙΠΕΔ, χτύπησαν την πόρτα, ζητήσανε να κάνουν έλεγχο σε φακέλους. Τι έγινε ακριβώς? Έτσι. Ήρθανε και είχατε ενημέρωση ότι θα έρθουν σήμερα? Και μάλιστα είχε ο διοικητής. Ο διοικητής προφορικά ζήτησε από τους υπαλλήλους, το πληροφορηθήκαμε. Εμείς θεωρούμε ότι ένας διοικητής ακόμα και με έγγραφο έπρεπε να στείλει. Να σκεφτείτε ότι παρουσιάστηκε ο ίδιος διοικητής και τους έφερε και φύγανε, διότι εμείς δεν επιτρέψαμε ούτε στον διοικητή. Του είπαμε εισαγγελική παραγγελία και μάλιστα υπήρξε και επεισόδιο, ότι υπήρξαν επεισόδια. Εκπροσωπείτε την υπηρεσία. Υπήρξαν βεβαίως. Επεισόδια. Και αν δεν ήταν ο διοικητής, θα είχαμε πιαστεί και στα χέρια, γιατί ήταν προκλητική. Προσέξτε, όταν υπάρχει κόσμος και αγανάκτηση
Κάποιοι έρχονται και με ωραίο τρόπο τους λες παρακαλώ φύγετε, δεν σας το επιτρέπουμε. Φέρτε εισαγγελική παραγγελία και ματ και περάστε και κάντε ως κατοχή εν πάση περιπτώσει, ελάτε και κάντε ό,τι νομίζετε. Φεύγουν, φέρνουν τη διοίκηση και μάλιστα παρουσία του διοικητή προκλητικότατος, με ειρωνευόντουσαν κιόλας. Σας πληροφορώ αν δεν ήταν ο διοικητής της ΥΠΑ θα είχε πέσει ξύλο. Εσείς δηλαδή τώρα κυρία Λεβιζόπουλε εννοείτε ότι δεν αναγνωρίζετε το ρόλο του ΤΑΙΠΕΔ στη χώρα. Και αποφασίζετε μόνοι σας να σταματήσετε τις όποιες αποκρατικοποιήσεις. Έχουν ήδη δεσμευτεί να περάσουν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί η υπόθεση των αεροδρομίων δεν είναι καινούργια. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι μια συμμορία η οποία εκποιεί τη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού προς όφελος των γκάνγκστερ οι οποίοι εκβιάζουν την Ελλάδα. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι τα αεροδρόμια αξία τους είναι 5,5 δις, όχι 1,5 δις. Δεν υπάρχει ανάπτυξη, δεν υπάρχει κράτος και η γερμανική κατοχή θέλει να ελέγξει τον τουρισμό της Ελλάδας. Εμείς ως Έλληνες που οφείλουμε μαζί με τις τοπικές κοινωνίες, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας, κάτι που δεν έχετε αντιληφθεί αν θέλετε και δημοσιογραφικά, έχει ξεσηκωθεί όλη η Ελλάδα, εκτός το λεκανοπέδιο. Γιατί σοπάτε, δεν αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή οδηγούμαστε σε μια νομική διαμάχη, συνδικαλιστική, κοινωνική και πολιτική. Καιρός να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό, να δείτε ότι η φωνή μας είναι η παράδοση και το χάρισμα 14 αεροδρομίων και ιδιαίτερα ο Μπουναμάς, 2 δισεκατομμύρια στον Έλληνο μάλιστα πολίτη που πρέπει να πληρώσουμε, όχι να πάρουμε. Σας λέω λοιπόν στην υπουργική απόφαση προχτές που βγήκε, αναφέρεται ότι η πράξη της υπογραφής δεν έχει καμία εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, καμία επιβάρυνση. Αυτή θα την προσβάλλουμε εκ νέου στα δικαστήρια, με στοιχεία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ζημία του ελληνικού δημοσίου 2 δις. Δεν θα έπρεπε ωστόσο, κυρία Λεβιζόπουλε. Ας ξυπνήσουν οι Έλληνες. Κύριε Λεβιζόπουλε, θα ήθελα να σας ρωτήσω για να κλείσουμε τη συνομιλία. Σας δεν θα ακούω. Έπρεπε να περιμένετε να τελεσυδικήσει η υπόθεσή σας, να αποφανθεί η δικαιοσύνη αν πρόκειται περί συμμορίας ή μη συμμορίας και στο μεταξύ να επιτρέψετε την ομαλή λειτουργία του κράτους, το βάζω σε εισαγωγικά αυτό, για να μην αρχίσετε και μου κάνετε και επίθεση. Γιατί θα μπορούσε εύκολα να πει κανείς ότι έχουμε μία περίπτωση στην οποία οι εργαζόμενοι πήραν τον νόμο στα χέρια τους και αποφάσισαν να πετάξουν τους λειτουργούς μια φορέα του κράτους εκτός υπηρεσίας τους. Δηλαδή αυτό είναι... Απάντηση. Απάντηση. Νομίζω δεν το έχω ξανακούσει. Να μιλήσετε με έναν, να μιλήσετε με τους καθηγητές ποινικού δικαίου. Να σας πούνε ότι έχει καταργηθεί το ποινικό δίκαιο στην Ελλάδα. Μάλιστα. Είναι πρωτόγνωρο να θεσμοθετεί η Βουλή ποινική ασυλία οικονομικών εγκλημάτων σε μια διοίκηση. Αυτή δεν είναι πρωτόγνωρο να παίρνει ο καθένας στα χέρια του τον νόμο όμως και να αντιδρά όπως νομίζει. Δεν πήραμε τον νόμο. Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χαρακτήρα της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας κατά το Μάλιστα. Σύνταγμα, κατά τους νόμους. Και κανένας ιδιώτης δεν μπορεί να μπαίνει και να ζητάει απόρριτα έγγραφα χωρίς εισαγγελική Μάλιστα. παραγγελία. Κύριε Λεβιζόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την σύνδεση. Να είστε καλά. Στο μεταξύ, τα γραφεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπως βλέπουμε, τελούν υποκατάληψη από τους εργαζόμενους εκεί.